Αντιδράσεις αλλά και αντικρουόμενες απόψεις προκάλεσε το σοκ του Brexit και στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Με τα πολιτικά πρόσωπα να εκφράζουν ανοιχτά πλέον την ανησυχία τους για το μέλλον και την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δημοσιογράφος Βασίλης Κατσαρδής, μιλώντας στο ένα από τις Βρυξέλλες, σημείωσε πως επρόκειτο για ένα ψευτοδίλημα, καθώς η Μεγάλη Βρετανία θα συνεχίσει να συναλλάσσεται οικονομικά και σε άλλα επίπεδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστροφο. Αυτή η σκέψη ότι θα είμαστε ανεξάρτητοι, θα είμαστε διαφορετικοί, θα είμαστε ξεχωριστοί, είναι λανθασμένη από την άποψη ότι και η Νορβηγία, η οποία δεν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, δηλαδή έχει σχέσεις οικονομικές. Άρα λοιπόν τα περισσότερα πράγματα τα οποία συνδέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Βρετανία θα συνεχίσουν να τη συνδέουν και τώρα. Δηλαδή, αντιθέτως, αν αποφασίσουν τον Brexit, θα χάσουν πολλά από τα προνόμια χωρίς να μπορούν πραγματικά να είναι ανεξάρτητοι και χωρίς να μπορούν σε πράγματα όπως το προσφυγικό να ξεφύγουν. Γιατί θα είναι ακόμα μέσα στην οικονομική κοινότητα. Θα χρειάζονται ακόμα το μεγαλύτερο κομμάτι του εμπορίου της η Μεγάλη Βρετανία το κάνει με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ψευτοδίλημα, έχω την εντύπωση. Στην αποτυχία των δημοσκοπήσεων στάθηκε η Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, ασκώντας παράλληλα κριτική για την Ευρώπη των τραπεζιτών. Για άλλη μια φορά οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω και είχε το θάρρος ο μεγάλος δημοσκόπος να παραδεχθεί το λάθος του, κάτι το οποίο δεν το κάνουν οι δικοί μας στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε ψυχραιμία, η κυβέρνηση συνιστά ψυχραιμία, είναι χαρτογεωγράφητα τα νερά, αλλά θέλω να πω ότι επιτέλους οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους λαούς τους. Μπορούμε να έχουμε ενωμένη Ευρώπη, αλλά μία Ευρώπη με δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Ότι η υπογραφή που μπήκε από τον Εθνάρχη, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, για την είσοδό μας στην ΕΟΚ, αυτό ακριβώς έλεγε. Η Ευρώπη των λαών και των εθνών και όχι των τραπεζιτών. Το βάρος της ζημιάς από την απόφαση αυτή θα βαρύνει το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμά από την πλευρά του Δημήτρης Μάρδας. Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, αλλά οι ζημίες δεν θα εντοπιστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εντοπιστούν κατά κύριο λόγο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι κυβερνήσεις του είναι κυβερνήσεις σκληρές, με την έννοια ότι ήταν απεικιοκρατικές κυβερνήσεις, είχαν μάθει να ζουν με τον κίνδυνο, θεωρούσαν στην προκειμένη περίπτωση ότι θα είχαν και την πίτα ολόκληρο και το σκυλοχορτάτο, με την έννοια ότι θα παρέμεναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρόνως θα αποσπούσαν αυτά τα οποία ήθελαν, έτσι ώστε σε ό,τι αφορά την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων να είχαν μία άλλη μεταχείριση. Αυτό το σενάριο δυστυχώς δεν τους βγήκε και μπορώ να σας πω η μεταβλητή δολοφονία της Cox έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και ήταν κάτι το οποίο δεν το υπολόγισε ο οποιοσδήποτε στις εκτιμήσεις του για το ναι ή το όχι. Την ελπίδα ότι η αποχώρηση της Βρετανίας θα οδηγήσει στην ισχυροποίηση της ενοποίησης της Ευρώπης εξέφρασε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ερών Κώστας Καραμανλής. Σήμερα είναι μια πολύ δυσάρεστη μέρα για την Ευρώπη. Ας ελπίσουμε ότι όλη αυτή η ιστορία θα οδηγήσει προς την ενοποίηση και όχι τη διάλυση της Ευρώπης. Είναι στα χέρια της Ευρώπης αυτή τη στιγμή να αλλάξει σελίδα, να αλλάξει τις πολιτικές οι οποίες έχουν φέρει 25 εκατομμύρια άνεργους σε όλη την Ήπειρο. Το συμφέρον της Ελλάδας ήταν πάντα, ο εθνικός συμφέρον της Ελλάδας και η στρατηγική μας, ήταν πάντα στρατηγική μέσα στην Ευρώπη. Εμείς λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε αυτό το οικοδόμημα και αυτή η πολύ φιλόδοξη προσπάθεια της πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης να μην πάει, για να το πούμε απλά, στο βρόντο. Η πίστη στην Ευρώπη των λαών έχει χαθεί, σημειώνει ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών, Αναστάσιος Μεγαλομίστακας. Δεν θέλω να κάνω κριτική γι' αυτό. Εμένα με στεναχωρεί το γεγονός ότι η Ευρώπη φτιάχτηκε για να δώσει λύσεις και να βελτιώσει τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, αυτή η πίστη στην ιδέα της Ευρώπης έχει χαθεί. Η Ευρώπη πλήρωσε τις σκληρές πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζει εδώ και χρόνια στα κράτη-μέλη της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος. Όλη η Ευρώπη γύρισε μια νέα σελίδα και είναι στο χέρι τόσο του ελληνικού πολιτικού συστήματος όσο και των φορέων εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας αλλά και των κοινωνικών φορέων, ώστε να πιέσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι σήμερα στην ουσία είδαμε μια Ευρώπη η οποία πλήρωσε το βαρύτατο τίμημα των αιμονών που είχε για την βαριά λιτότητα
αλλά και τον ηθεσιακό χαρακτήρα που έχει επιβάλει στις περισσότερες οικονομίες Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Στο χέρι μας είναι να μπορέσουμε αυτό να το ανατρέψουμε το ταχύτερο δυνατόν για να επιστρέψουμε στο μονοπάτι της ανάπτυξης.